Σας ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή να σας έχουμε και πάλι μαζί μας και θέλω να ξεκινήσω, γραμματέα, ζητώντας ένα σχόλιο σας σε όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες γύρω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μιλώ για το περιστατικό με την 63χρονη γυναίκα που πέθανε στην καρότσα ενός φορτηγού καθώς δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο. Μιλώ για την 19χρονη έγκυο που έχασε τη ζωή της και εκείνη και το παιδί της αναμένοντας να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση ορών, αλλά και για το περιστατικό πριν από 2-3 μέρες με το 4χρονο παιδάκι που αναγκάστηκαν από το Καστελόριζο να το περάσουν στην Τουρκία για να νοσηλευθεί. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, καθημερινά επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο αυτό που βροντοφώναζαν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, τους δρόμους μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν τα κέρδη. Κάποιον λίγων δίνουν τα κονδύλια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων υπάρχουν, σε άλλες δομές, για άλλες ανάγκες, κυρίως σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώς τι έχουν και δεν υπολογίζουν τη ζωή των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, του λαού μας. Θα σας θυμίσω, γιατί προφανώς θα το ξέρετε, ότι πρόσφατα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, είχε κάνει ερώτηση στη Βουλή, είχε καταθέσει ερώτηση για την τραγική υποστελέχωση του ΕΚΑΒ. Αλήθεια είναι, ναι. Απαιτώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επισημένοντας ότι εν μέσω πανδημίας μάλιστα, δηλαδή το 2020-2021, ολοκληρώθηκε μία μόνο προκήρυξη για πρόσληψη 46 μόνιμων διασωστών σε όλη την Ελλάδα. Και το ίδιο διάστημα οι συνταξιοδοτήσεις είχαν φτάσει τις 150 και το 2022 υπολογίστηκαν στις 100. Δηλαδή μιλάμε για 250 συνταξιοδοτήσεις στο ΕΚΑΒ, υποστελέχοντας το ακόμα περισσότερο με τεράστιες ελλείψεις και λήγουν και συμβάσεις δεκάδων επικουρικών. Δηλαδή στις προηγούμενες ελλείψεις, γιατί και τότε το προσωπικό μαζί με όλους αυτούς που τώρα συνταξιοδοτήθηκαν ή τους επικουρικούς που τελειώνουν οι συμβάσεις τους, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Και με αποτέλεσμα να θρυνούμε πάλι θύματα όπως αυτό τη γυναίκα στην ΚΟ, όπως τη νεαρή μητέρα σήμερα στη Νέα Μάκρη, όπως τόσα παιδιά, τόσους ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Και η επικίνδυνη αυτή υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικό εξοπλισμό οδηγεί σε μια απαράδεκτη κατάσταση και την νησιωτική Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Αττική. Στην ΚΟ, γραμματέα, λένε οι άνθρωποι ότι υπάρχουν δύο νέα ασθενοφόρα καινούρια, τα οποία είναι αχρησιμοποίητα λόγω της έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν υπάρχουν οι οδηγοί, ναι, δεν υπάρχουν οι διασώστες. Τώρα,